Καλησπέρα. Αρχικά να ευχαριστήσουμε το Art Project για την πρόσκληση στη διεθνή αυτή συνάντηση που είναι απίστευτα σημαντική, ειδικά την περίοδο που διανύουμε σήμερα. Λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη ζούμε την ενίσχυση της Ισλαμοφοβίας και της Ευρώπης Φρούριο με την ταυτόχρονη επιβολή σκληρής λιτότητας. Το γεγονός τούτο έχει τροφοδοτήσει την ακροδεξιά και τους φασίστες. Η κατάσταση αυτή ισχύει και στην Κύπρο. Λόγω του κυπριακού ζητήματος όμως, η βάση για την ενίσχυση της τόπιας ακροδεξιάς είναι κυρίως το λεγόμενο εθνικό ζήτημα και όχι τόσο το αντιπροσφυγικό. Εν τούτης, ο συνδυασμός και των δύο αυτών δεδομένων ευνοεί τους φασίστες που έχουν άπλετο χώρο να δραστηριοποιηθούν. Αναφορικά με το προσφυγικό, οι τακτικές της κυπριακής ακροδεξιάς δεν διαφέρουν καθόλου από αυτές που εφαρμόζουν οι όμοιοι τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εκεί είχαμε ξενοφοβικές και ρατσιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες σε έναν βαθμό υιοθετηθήκαν και από τον ίδιο τον κόσμο. Ευτυχώς όμως, αν και βρεθήκαμε να ζούμε σε καθεστώς μνημονίου, τσεκούρωμα των μισθών, διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικού κράτους, δεν είχαμε τα φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλισμού. Οι Κύπροι, στην πλειονότητά τους, αντιλήφθηκαν ότι η προσφυγιά είναι μια ανθρώπινη τραγωδία που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να ξεριδωθούν λόγω του πολέμου και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Είναι η αλήθεια ότι ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν στο νησί ήταν πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες υποδοχής, όπως ήταν η Ελλάδα, η Ιταλία. Όμως, αν και λιγοστοί, αντιμετωπίζονταν εχθρικά από την κυβέρνηση, που άλλαξε την νομοθεσία για να τους στερήσει τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, αλλά και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, κόβοντας σε πολλές περιπτώσεις την πρόσβαση στο σύστημα κρατικής πρόνοιας. Ταυτόχρονα, προπαγάνδιζαν ότι οι πρόσφυγες τούτοι στοιχίζουν πάρα πολλά στην κυβέρνηση, άρα άνοιγε το δρόμο στους φασίστες πάλι. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι τα φαινόμενα ακροδεξιάς και του εθνικισμού στην Κύπρο δεν είναι καινούρια. Ο εθνικισμός έχει βαθιές ρίζες στο νησί. Είναι διάχυτο στο δημόσιο λόγο και δεν αφορά μόνο τους φασίστες, αλλά και τη δεξιά και τα κόμματα του ονομαζόμενου κέντρου. Παράλληλα, η ανάμιξη των μητέρων πατρίδων, όπως τις λέμε εμείς, της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίες ενίσχυσαν τις εθνικές εξάρσεις σε ιδεολογικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο και στις δύο κοινότητες, και όπως ξέρετε, προκάλεσαν το 1974 τη διχοτόμηση του νησιού σε βόρειο και νότιο τμήμα, είχε ένα αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αντιτουρκικό, αντιμουσουλμανικό στοιχείο ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και ένα αθεληνικό, αντιχριστιανικό στοιχείο στους Κογκύπριους, το οποίο είναι ακόμα βαθιά ριζωμένο στις συνειδήσεις μεγάλου κομματιού των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό πάλι έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη δουλειά η δική μας, δηλαδή την αντιμετώπιση του φαινομένου του φασισμού και της ακροδεξιάς. Την κατάσταση όλη την επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η στάση του ΑΚΕΛ, το μεγαλύτερο καθεστωτικό, ας το πούμε, κόμμα της αριστεράς στην Κύπρο, που στην ουσία δεν είναι πλέον αριστερό. Έχει μπει στους δρόμους της σοσιαλδημοκρατίας και δεν ξέρω καν αν μπορεί κάποιος να το κατατάξει ακόμα και εκεί. Ενώ ήταν στην κυβέρνηση, είχε ανοίξει το δρόμο για την Τρόικα και τα μνημόνια. Τώρα, σαν αντιπολίτευση, αρκείται στο ρόλο του παρατηρητή και προσπαθεί, χωρίς βέβαια επιτυχία, να πείσει τον κόσμο ότι θα κάνει καλύτερη τη διαχείριση. Λοιπόν, με όλα αυτά γενικώς, φτάσαμε το ΕΛΑ, το Ναζιστικό Κόμμα της Κύπρου, αδερφό κόμμα της Χρυσής Αυγής, να πάρει 3,7 του εκλογικού σώματος στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου και να μπει για πρώτη φορά στη Βουλή με 2 μάλιστα βουλευτές. Αμέσως μετά την εκλογική νίκη του ΕΛΑ, ακολούθησε μια σιωπή σε σχέση με όλο αυτό, τόσο από το ΑΚΕΛ και από τα ΜΜΕ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή η αδράνεια βοήθησε πάρα πολύ το ΑΚΕΛ, ούτως ώστε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο.
Ήδη το ΕΛΑΜ αντιμετωπίζεται από μια μερίδα του πληθυσμού σαν ένα ακόμα κόμμα του δημοκρατικού τόξου και εκφράζει πατριωτικό λόγο πάνω στο εθνικό ζήτημα που τα υπόλοιπα κόμματα πουλούσαν, αδιαφορούσαν ή τέλος πάντων πολλοί κόσμος θεωρούσαν ότι προδώσαν τον πατριωτικό λόγο. Βρέθηκαν μάλιστα και εκπροσώποι συνδικαλιστικής οργάνωσης και μάλιστα αυτό να το υπογραμμίσουμε, ημικρατικού οργανισμού, έτσι, της ΣΥΤΑΣ, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της ΑΤΙΚ, που επισκέφθηκαν τα γραφεία των φασιστών για να τους καταθέσουν τα αιτήματά τους, νομιμοποιώντας τον με αυτόν τον τρόπο και την ύπαρξή του και τη δράση του. Παρά την υπαρκτή όμως απειλή, η κατάσταση εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι δεν είναι ανατρέψιμη, μη αναστρέψιμη. Μπορεί οι φασιστές να πασχίζουν να μαζικοποιηθούν, αλλά υπάρχουν νομίζουμε ακόμα κοινωνικές διεργασίες που τους πατάνε στο περιθώριο και τους διώχνουν. Εδώ είναι καλό να αναφερθούμε σε δύο γεγονότα που γίνανε και εκεί βλέπεις, ρε παιδί μου, τους φασίστες να εξαφανίζονται. Το ένα ήταν ένας μεγάλος απεργιακός αγώνας που τάραξε τα νερά του κοινωνικού συμβιβασμού και της εθνικής ενότητας. Ήταν οι νοσηλευτές αυτοί που κατέβηκαν σε μια απεργία που κράτησε 18 μέρες και συγκλώνησε το νησί. Η κυβέρνηση απάντησε με τον πιο σκληρό τρόπο που μπορούσε. Το κλασικά γνωστό τρόπο. Λάσπη, απειλές για απολύσεις, πρόταση νόμου για ποινικοποίηση των απεργιών. Εκείνη την περίοδο, οι φασίστες και τα λοιπά εθνικιστικά στοιχεία ήταν εξαφανισμένοι ή τουλάχιστον δεν έλεγαν κουβέντα. Οι απεργοί, με το που εκφράζανε ταξικά ζητήματα, οι φασίστες εξαφανίζονταν. Στην ίδια δυσάρεστη θέση βρέθηκαν οι φασίστες που όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, εξαφανιστήκαν πάλι. Η μαζικότατη συμμετοχή του κόσμου στις πορείες, αλλά και η στήριξη της κοινωνίας, ήταν τόσο συντριπτική που οι ομοφοβικές δηλώσεις των φασιστών όχι μόνο δεν βρήκαν μαζική απήχηση, αλλά γύρισαν πίσω εναντίον τους κιόλας. Λοιπόν, σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς και σε μια σειρά μικρότερες απεργίες, δράσεις και κινητοποιήσεις, συμμετείχαμε με όλες τις δυνάμεις μας προσπαθώντας να ζυμπαγιάσουμε τις ιδέες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και να κάνουμε μαζί τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία μαζικού αντιφασιστικού μετώπου. Αυτή η προσπάθεια αρχίζει να βγάζει κάποια αποτελέσματα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, οργανώσαμε μαζί με άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες ένα δυναμικό και μαζικό, για τα δεδομένα του νησιού φυσικά, αντιφασιστικό φεστιβάλ στη Λεμεσό. Φιλοδοξούμε να είναι η πρώτη από μια σειρά άλλων εκδηλώσεων και παρεμβάσεων και δράσεων απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Όλοι εμείς που συμμετείχαμε στο φεστιβάλ, θέλουμε να θεωρούμαστε ότι είμαστε μια κρίσιμη μαγιά. Μια μαγιά που χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να εκφράσουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά κομμάτια της κοινωνίας. Από τη ΛΟΑΤ κοινότητα, μέχρι οικολόγους, από αριστερούς, μέχρι και τον τελευταίο ακόμα δημοκράτη. Από αυτό το μέτωπο δεν μπορούν να λείπουν φυσικά οι συντρόφοι και οι σύντροφοί μας από τη Βόρεια Κύπρο. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του αγώνα. Έτσι, μόνο έτσι μπορούμε να τσακίσουμε τον φασισμό και τον εθνικισμό. Μόνο έτσι μπορούμε να ξαναενώσουμε, αν τα καταφέρουμε, το νησί. Μόνο με ένα ενιαίο μέτωπο όλων των καπιεσμένων μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό. Άρα, η συμβολή μας στον αγώνα αυτό και η συνέχιση των δράσεων είναι επιτακτική ανάγκη, ειδικά την περίοδο αυτή. Είναι ζωτική σημασία για μας και το νησί το υπόλοιπο. Ευχαριστώ.